Θα θέλαμε να κουβεντιάσουμε τις αποφάσεις που ανακοίνωσε χθες η Υπουργός Παιδείας, το Υπουργείο Παιδείας, για το άνοιγμα των σχολείων, που θα γίνει τελικά 7 Σεπτεμβρίου, σε πλήρη σύνθεση, με όλους τους μαθητές. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς οδηγηθήκατε και η εισήγηση δική σας ποια ήταν να οδηγηθούμε σε αυτή την απόφαση και κυρίως τελικά ποια θα είναι τα μέτρα με τα οποία θα πρέπει να προσέλθουν οι μαθητές και οι καθηγητές και όλο το προσωπικό στα σχολεία. Καταρχάς, χτες συζητήσαμε με την Υπουργό της Γενικές Αρχές για τα σχολεία, που είναι αυτές που είπατε, δηλαδή θα ανοίξουν 7 Σεπτεμβρίου, θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία. Οι τεχνικές λεπτομέρειες είναι ακόμη υπό συζήτηση. Σήμερα συνεδριάζει υπό επιτροπή της παιδείας, της δικιάς μας επιτροπής, και την Πέμπτη θα καταλήξουμε σε ένα οριστικό πρόγραμμα για το πώς θα προσέλθουν οι μαθητές στα σχολεία και όλες τις λεπτομέρειες θα συζητηθούν. Επομένως, έχουμε ακόμα λίγη δουλειά μπροστά μας. Τώρα, καταλήξαμε στην απόφαση αυτή και όχι μόνο εμείς, αλλά όλα τα ευρωπαϊκά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι θα ανοίξουν πλήρως τα σχολεία για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι ότι δεν μπορούν τα παιδιά να μείνουν χωρίς παιδεία. Ο φυσικός χώρος του παιδιού είναι το σχολείο, πρέπει να είναι εκεί. Δεν πρέπει να υπάρχουν ανισότητες στην παιδεία, δηλαδή άλλα παιδιά να διδάσκονται και άλλα να μην διδάσκονται. Επομένως, πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Το δεύτερο είναι ότι τα παιδιά και ιδίως τα παιδιά του Δημοτικού είναι η πιο ασφαλής ηλικιακή ομάδα όσον αφορά την επιδημία. Ξέρουμε πλέον από τις επιστημονικές μελέτες ότι δεν μεταδίδουν εύκολα. Είναι ο πληθυσμός ο οποίος μεταδίδει το λιγότερο και ο οποίος είναι ο πληθυσμός ο οποίος προσβάλλεται το λιγότερο από τον κορονοϊό. Παρά το γεγονός, κύριε καθηγητά, ότι έχει κατέβει τώρα ο μέσος όρος το τελευταίο διάστημα και έχουν προσβληθεί και παιδιά νεαρά από τον κορονοϊό. Σωστό. Αναφέρομαι στο δημοτικό. Όσον αφορά το γυμνάσιο και το λύκειο, ασφαλώς έχουμε μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και προσβάλλονται τα παιδιά. Συγγνώμη, κύριε Σίτσα, εννοείται μεταξύ τους τα παιδιά μεταδοτικότητα ή γενικώς το μεταδίδουν και σε ηλικιωμένους πιο δύσκολα, ας πούμε, τον ιό. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή εννοώ ότι τα παιδιά ευκολότερα προσβάλλονται, τους μεταδίδει κάποιος τον ιό παρά μεταδίδουν αυτά τον ιό σε κάποιο μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν θέλετε, η μεγαλύτερη είναι πιο ασφαλής. Όταν είναι με παιδιά. Τα παιδιά δεν μεταδίδουν εύκολα τον ιό. Αυτό θα μου σας πω. Η μάσκα θα είναι υποχρεωτική από ποια τάξη και μετά, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι είναι ασφαλές για ένα παιδί να φοράει την μάσκα από την ηλικία των 3 ετών και πάνω. Όμως εμείς ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει από ποια ηλικία και πάνω θα το δώσουμε στα παιδιά, δηλαδή αν θα είναι από την πρώτη δημοτικού ή από την τρίτη δημοτικού. Αυτό θα το αποφασίσουμε με βάση τις εισηγήσεις των παιδιάτρων μας που είναι στην Επιτροπή και θα το αποφασίσουμε την Πέμπτη, θα δώσουμε τις οριστικές αποφάσεις. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι από την εμπειρία άλλων σχολείων που έχουν ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τα παιδιά δέχονται μαζί με τους δασκάλους πολύ εύκολα την μάσκα, έχουν ωραίες βαβακερές μάσκες με ωραία σχέδια, τα οποία ακούνε πολύ τους λέει ο δάσκαλος, επομένως δεν αποτελούν σημαντικό πρόβλημα το να φέρουν τη μάσκα στα σχολεία. Αλλά πέραν της μάσκας υπάρχει μια ολόκληρη δέσμη μέτρων, η οποία θα περιλαμβάνει αποκλειστές ομάδες παιδιών, δηλαδή τάξεις δεν θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ξεχωριστά διαλύματα, καλό αερισμό, απολύμανση, χρήση απολυματικών για τα χέρια και ούτω καθεξής, δηλαδή ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση κάποιου κούσματος, αν ομιγέννητο συμβεί. Επομένως, θα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πώς θα ξανανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Οι καθηγητές τι σας λένε, είναι σύμφωνοι με αυτές τις προτάσεις? Έχετε μελετήσει και τις δικές του ενστάσεις που μπορεί να έχουν? Θα ακούσουμε πολύ προσεκτικά όλες τις ενστάσεις και όλα τα ζητήματα τα οποία θα θέσουν οι εκπαιδευτικοί. Ασφαλώς το άνοιγμα των σχολείων θα γίνει με τη συνεργασία όλων, δεν θα επιβληθεί σε κανέναν. Και θα φροντίσουμε να γίνει το άνοιγμα και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές αλλά και για τους γονείς των μαθητών με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Αλλά όμως τα σχολεία, ακόμη και σε καιρό πανδημίας, πρέπει να ανοίξουν. Ναι, κύριε Σίψα, να ρωτήσω, μας είπατε ότι θα αποφασιστεί αν θα φορέσουν τα παιδάκια μάσκα από την πρώτη ή την τρίτη δημοτικού. Δηλαδή, για να καταλάβω, από την τρίτη δημοτικού και πάνω έχει σχεδόν κλειδώσει, δηλαδή θα φορέσουν μάσκα, απλά παίζονται για τις δύο πρώτες τάξεις? Ακριβώς, είναι περίπου έτσι όπως τα λέτε. Η μάσκα θα είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές και δασκάλους, καθώς και τη διάρκεια της τάξης. Μπορεί αυτό αυτή τη στιγμή να φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά στην πράξη όμως θα γίνει μια συνήθεια. Αυτό είναι, κύριε καθηγητά, στην πράξη πώς θα φανεί, γιατί στο παιδάκι, εντάξει, θα υπακούσει το παιδάκι, θα βάλει τη μάσκα την πρώτη ώρα, θα φοράει τη μάσκα τη δεύτερη ώρα. Μετά θα βγει όμως στο διάλειμμα, θα παίξει, θα πέσει, μπορεί να βγάλει λίγο τη μάσκα να πιει νερό, να την ακουμπήσει κάτω, να την πάρει από κάτω, να την ξαναβάλει. Θέλω να πω ότι το παιδάκι τώρα πώς να το πείσει ότι πρέπει σε όλες τις 6 ώρες που διαρκεί η σχολική του ημέρα να είναι πειθαρχημένο και να φοράει συνεχώς
φορά τη μάσκα. Και να τη βγάζει σωστά και να την. Να τη βγάλει σωστά, δηλαδή, να πέσει η μάσκα κάτω, να κάποιο, μην την ξαναβάλει. Η μάσκα έχει κάποια λογική, τη φορά με κάποια λογική, όχι. Πολύ σωστά. Η εμπειρία, ξαναλέω, από άλλες σκανδιναβικές χώρες που έχουν ανοίξει τα σχολεία τους είναι θετική όσον αφορά τα παιδιά και τις μάσκες. Δηλαδή, τελικά τα παιδιά προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα και μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά ακούνε πολύ προσεκτικά τι τους λέει ο δάσκαλός τους. Βεβαίως, πιστεύω ότι και εδώ θα έχουμε μια θετική εμπειρία από τη μάσκα, από όποια ηλικία και αν την χρησιμοποιήσουμε. Αν παρά την λήψη μέτρων, όπως λέτε, και ξεκινήσει το σχολείο και ξεκινήσουν τα παιδιά και πάνε στην αρχή όλα καλά. Έχουμε όμως ορισμένα σχολεία κρούσματα σε ορισμένες τάξεις. Τι θα συμβεί, τι θα κάνουμε? Υπάρχει ένα πρωτόκολλο αντιμετώπισης του κάθε κρούσματος. Το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες. Δεν περιλαμβάνει το κλείσιμο του σχολείου ολόκληρο, δεν θα χρειαστεί να το κλείσουμε ολόκληρο το σχολείο. Θα κλείσουμε κυρίως τάξεις, ενδεχομένως τμήματα, στα οποία θα υπάρχει το κρούσμα. Από εκεί και πέρα θα γίνεται αυστηρή η χνηλάτιση, θα γίνεται απολύμανση και το σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί. Αν δηλαδή έχουμε ένα κρούσμα στη Δευτέρα Δημοτικού, θα κλείσει μόνο η τάξη της Δευτέρας Δημοτικού. Μα τα παιδάκια αυτά της Δευτέρας Δημοτικού στο διάλειμμα έρχονται σε επαφή με παιδάκια και από άλλες τάξεις. Θα υπάρχει περιτροπή μας. Αυτό ακριβώς λέω, ότι στο διάλειμμα δεν θα έρχονται σε επαφή με άλλες τάξεις. Δηλαδή θα λειτουργήσει το σύστημα των κλειστών ομάδων στο σχολείο. Δηλαδή μια τάξη θα είναι μια κλειστή ομάδα η οποία δεν θα αλληλεπιδρεί με άλλες ομάδες στο σχολείο. Έτσι ώστε ακόμη και αν υπάρχει κρούσμα να μην υπάρχει διασπορά. Με τα κυλικεία τι θα γίνει, διότι ακούσαμε νωρίτερα ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχουν ενστάσεις, πώς θα ανοίξουν τα κυλικεία και μάλιστα προτείνουν οι άνθρωποι να μεταφέρουν το δεκατιανό και το φαγητό των παιδιών, αντί να πηγαίνουν τα παιδιά στα κυλικεία, να πηγαίνουν οι άνθρωποι του κυλικίου στις τάξεις και να το δίνουν. Ακριβώς υπάρχει λοιπόν και αυτό το σχέδιο, υπάρχει και το σχέδιο να υπάρξει ένα πρωτόκολλο για το πώς θα προσεγγίζει ο μαθητής στο κυλικείο, αν λειτουργεί στο κυλικείο. Αυτό όμως δεν το έχουμε ακόμη διευκρινίσει. Είναι ακόμη υπό συζήτηση, θα έχουμε τελικό σχέδιο την Πέμπτη. Να πηγαίνει ένα παιδάκι δηλαδή στο μπάγκο του κυλικείου. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω, χθες ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, να λέει ότι θα λάβουμε ως χώρα την πρώτη δόση του εμβολίου της Οξφόρδης, αν δεν κάνω λάθος, προς το τέλος του χρόνου, το Δεκέμβρη. Θα είμαστε έτοιμοι, δηλαδή θα είναι έτοιμο ουσιαστικά. Αυτό κατάλαβα. Αυτό. Πού βρισκόμαστε με το εμβόλιο, εσείς συμμερίζεστε αυτή την αισιοδοξία? Καταρχάς, χαίρομαι που η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει τις δόσεις του εμβολίου. Είναι σημαντικό να το έχουμε στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα όμως πρέπει ο κόσμος να μην έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι το εμβόλιο της Οξφόρδης αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρώσει τις μελέτες φάσεως 3. Άρα δεν είμαστε ακόμα απόλυτα βέβαιοι πόσο αποτελεσματικό είναι και πόσο ασφαλές είναι. Και να σας πω ότι ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων έχει κατεβάσει πολύ τις προσδοκίες, λέγοντας ότι θα δεχτεί ένα εμβόλιο το οποίο έχει αποτελεσματικότητα 50%. Άρα τώρα θέλαμε 98% για ένα εμβόλιο. Άρα λοιπόν, ναι, μεν θα έχουμε το εμβόλιο, αλλά πρώτον να περιμένουμε να δούμε τις μελέτες πόσο αποτελεσματικό είναι. Όχι λοιπόν τέλη Δεκεμβρίου. Δεν θα αναμένουμε μέχρι τέλη Δεκεμβρίου να έχουμε το εμβόλιο στη χώρα μας. Κοιτάξτε, οι μελέτες θα ολοκληρωθούν, φαντάζομαι, μέχρι τον Νοέμβριο. Από εκεί και πέρα, ήδη η εταιρεία παρασκευάζει το εμβόλιο, ακόμη και χωρίς τις μελέτες. Ενδεχομένως λοιπόν να το έχουμε τέλος Δεκεμβρίου, όπως είπε ο Υπουργός. Κύριε Σύψα, να ρωτήσω, αυτό το από το 98 που είναι το ελάχιστο ποσοστό δημιουργίας ανοσίας στο 50%, αυτή η μείωση που μας είπατε, έχει γίνει εκ των πραγμάτων, ήταν επιβεβλημένη? Δηλαδή από τις μελέτες που γίνονται προκύπτει ότι αυτός ο ιός είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί που πρέπει να πάμε σε ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι αποτελεσματικό σε έναν από τους δύο προκειμένου να εγκριθεί? Διότι αλλιώς δεν θα είχαμε τίποτα, αυτό μας λέτε? Αυτό το δεν λέω εγώ, το λένε οι Παγκόσμιοι Οργανισμοί Φαρμάκων και αυτό είναι μια αντανάκληση της τρομακτικής πίεσης που υφίσταται το όλα τα συστήματα υγείας στον κόσμο από τον ιό. Όταν αναγκαζόμαστε να κάνουμε τόσο μεγάλους συμβιβασμούς, όταν αποδεχόνται οι μεγάλοι οργανισμοί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμβόλια με τόσο χαμηλή αποτελεσματικότητα, είναι ένα σημάδι, αν θέλετε, απερπισίας που έχουν πέσει, την οποία έχει περιπέσει τα παγκόσμια συστήματα υγείας. Ωραία. Πέρα από το εμβόλιο όμως, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στον Δουμανί, ο οποίος νοσηλεύεται και παίρνει διάφορα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής. Εκεί έχει γίνει κάποια σημαντική πρόοδος? Η πρόοδος είναι η Ρεμδεσιβίρη που έχουμε, η οποία είναι ένα φάρμακο που έχει μια σχετική αποτελεσματικότητα απέναντι στον ιό. Επίσης έχουμε παλιά φάρμακα όπως είναι η δεξαμεθαζόνη και η κολχικίνη, τα οποία φαίνεται ότι βοηθούν και προστατεύουν τον ασθενή. Άρα δεν είμαστε όπως είμαστε τον προηγούμενο Μάρτιο. Έχουμε μια σχετική πρόοδο όσον αφορά την θεραπεία. Όμως να έχουμε όλοι μας υπόψη μας ότι οριστική θεραπεία για τον ιό αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει.
Και επίσης ότι ακόμη και για τη Ρεμδεσιβήρ θα έχουμε προβλήματα εφοδιασμού. Θα υπάρξουν ελλείψεις δηλαδή? Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο αρκετές ποσότητες. Και όσες υπάρχουν έχουν δεσπευτεί από την κυβέρνηση Αμερικής. Άρα ενδεχομένως δεν είμαστε, το λέω με σιγουριά, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα εφοδιασμού και στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή επάρκεια για το φάρμακο? Αυτή τη στιγμή, εξ όσων γνωρίζω, έχουμε κάποιες δόσεις, αλλά όχι αρκετές δόσεις. Μάλιστα. Σπύρο, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή το εξής. Επειδή χτες παρακολούθησα, όπως παρακολουθήσαμε όλοι τις δηλώσεις του κυρίου Κικίλια σχετικά με την παραγγελία αυτών των 3 εκατομμυρίων, είπε, δόσεων του εμβολίου που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, θέλω να ρωτήσω, επειδή ταυτόχρονα γινόμαστε και δέκτες πληροφοριών από τη Ρωσία, από άλλα κράτη, από άλλες χώρες που αναπτύσσουν εμβόλιο. Ορίστε. Η Ρωσία ανέκρινε ένα εμβόλιο. Ναι, ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω πώς το Υπουργείο Υγείας κατευθύνθηκε στο συγκεκριμένο εμβόλιο, αν είναι μια πρόταση της Επιτροπής, της αρμόδιας Επιτροπής, πώς από τώρα γνωρίζει ότι αυτό το εμβόλιο θα παραγγείλει και θα το παραγγείλει η Ελλάδα, και αφού εσείς δηλώσατε νωρίτερα ότι δεν είμαστε σίγουροι ούτε για το πόσο αποτελεσματικό είναι, ούτε πόσο ασφαλές. Είναι το πιο κοντά στο να πάρει έγκριση της Οξφόρδης, δηλαδή για ποιο λόγο το επιλέγει το... Τον ανακοίνωσε. Αυτή είναι η ερώτηση. Τι λέτε, κύριε καθηγητά? Ακριβώς, λοιπόν, έχουμε τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές δημοσιεύσεις όσον αφορά το εμβόλιο της Οξφόρδης. Είναι στην πιο προωθημένη φάση παραγωγής και επομένως είναι στο εμβόλιο στο οποίο έχουμε τις καλύτερες ελπίδες. Βέβαια, να ξαναπώ ότι μπορεί να γίνει και μια μεγάλη έκπληξη και τελικά, αν θέλετε, οι κλινικές μελέτες φάσης 3 να μην είναι καλές. Δεν το ξέρουμε ακόμα, ναι. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε σε ανώμαλες εποχές. Και δυστυχώς πρέπει, οφείλουμε και καλά κάνουμε αν μπορούμε να παραγγείλουμε το εμβόλιο, ακόμα και αν δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα είναι αποτελεσματικό. Είναι καλύτερα να προτρέχουμε παρά να τρέχουμε μετά που θα υπάρχει τεράστια ζήτηση. Και πριν κλείσουμε, κύριε καθηγητά, έχω μηνύματα από μητέρες που έχουν επιφυλάξεις. Επιστρέφω στο θέμα με τις μάσκες. Και λένε μητέρες πώς θα μπορέσουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι να φορέσουν την μάσκα και να μεταδώσουν τη διδασκαλία στα παιδιά όταν δεν θα βλέπουν τα παιδιά. Τι ακριβώς λέει ο δάσκαλος, αφού θα φοράει μάσκα στο στόμα του? Άρα, λέμε, πως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα πρέπει να είναι μια ειδική μάσκα για να μπορεί να βλέπει το παιδί τι ακριβώς λέει ο δάσκαλος? Ασφαλώς θα βλέπει, δεν θα βάλουμε στα μάτια κάποια μάσκα. Η μάσκα θα φοράει μόνο τη μύτη και το στόμα. Και θα είναι ωραίες βαμβακερές μάσκες, οι οποίες θα είναι ελαφριές, θα έχουν και ωραία σχηματάκια για να αρέσουν στα παιδιά. Θα τα μοιράσει. Και καλό, η εμπειρία από άλλες χώρες είναι θετική. Τα παιδιά και θα μοιραστούν αυτές οι μάσκες στους δασκάλους και στα παιδιά? Αυτά είναι τεχνικά ζητήματα, θα τα ρωτήσω στον Υπουργό Παιδείας. Εμείς δίνουμε τις συστάσεις για τις μάσκες. Αλλά θέλω ο κόσμος να μην έχει κανένα μεγάλο άγχος για τις μάσκες. Οι μάσκες είναι απόλυτα ασφαλείς, προστατεύουν το παιδί και τελικά το παιδί θα συνηθίσει. Κύριε Σύρτα, η τελευταία ερώτηση. Επειδή είδαμε χθες ένα ρεκόρ κρουσμάτων, 269 κρούσματα μέσα σε μία ημέρα, θα ήθελα τη δική σας την επιστημονική πρόβλεψη. Αν οι μέρες που έρχονται θα είναι χειρότερες ή με τα μέτρα που λαμβάνονται, γιατί θα ανοίξουν και τα σχολεία, η οικονομική δραστηριότητα λειτουργεί σε κάποιο βαθμό, θα έρθουμε χειρότερες μέρες ή τελικά θα πάμε σε μία ύφεση αυτής της κατάστασης? Το καλό σενάριο είναι ότι τα μέτρα τα οποία ήδη λαμβάνονται από αρχές Αυγούστου, όταν ξανά άρχισε να επανέρχεται η επιδημία, τα μέτρα αυτά θέλουν ένα χρόνο να αποδώσουν. Και αυτό ο χρόνος είναι αυτός. Δηλαδή, ενδεχομένως μέχρι τέλος του μηνός θα δούμε τα μέτρα να επιδρούν και θα δούμε να έχουμε μια σταθεροποίηση της κατάστασης. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Υπάρχει το κακό σενάριο ότι κάθε μέρα, λόγω των μεγάλων συνοστισμών, συγχρονισμών που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου και τις προηγούμενες, θα έχουμε αυξημένα κρούσματα. Εσείς ποιο σενάριο πιστεύετε? Τι ακριβώς θα γίνει? Εγώ προσωπικά πιστεύω και ελπίζω να έχουμε μια σταθεροποίηση της κατάστασης τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου.